Δεν είναι 10, δεν είναι 20, ούτε 40. Είναι οι 50 αποχρώσεις του Γκρις. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σε λίγες ημέρες, ο Μάρκος Εφερλής επιστρέφει στο Δελφινάριο. Οι πρόβες είναι εντατικές για τις 50 αποχρώσεις του Γκρις εδώ στο Δελφινάριο. Πάμε να δούμε τον Μάρκο. Τι έχει να μας πει. Γεια σου, Μάρκο. Όχι τώρα, Κώστα, μου βλέπω πρόβα, έτσι. Κάποια άλλη φορά. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου τώρα. Τι θα γίνει. Τι δουλειά κάνεις. 50 αποχρώσεις του Γκρις. Η καινούργια μας παράσταση, η οποία έχει τα πάντα. Τα πάντα, βέβαια. Τι θες, πες κάτι που θα ήθελες να δεις, να σου πω αν το έχει. Ζωή Κωνσταντοπούλου θα έχει. Με αυτοκίνητο μπαίνει μέσα κανονικό, πάει στο βενζινάδικο με τον σύζυγό της, ο οποίος δεν βγάζει άχνα, και εκεί συναντάει τον βενζινά που είναι ο Γιάννης ο Καπετάνιος, και το τι γίνεται θα έρθετε να το δείτε από κοντά. Άλλο. Μια και είπες Γιάννη Καπετάνιο, Γιάννη με έναν νι βαρουφάκι έχουμε. Εννοείται, ο οποίος πάει στο Voice, τραγουδάει με μηχανή, τη βλέπεις τη μηχανή εκεί πέρα παρακαλισμένη παρακαλώ, μπαίνει με τη μηχανή μέσα στο πλατό του Voice και μπροστά στην επιτροπή, η οποία αποτελείται από Σόιμπλε, Μέρκελ, Ντάιζελ, Μπλουμ και Λαγκάρ, τραγουδάει τον Κουρσάρο με δικούς του βέβαια στίχους, εντάξει, και λέει αυτά που θέλει να πει στους Ευρωπαίους. Οπότε Voice θα έχουμε. Το Φιδοκτόνο θα τον έχουμε. Τον Ευτύχη, δεν θα έχουμε τον Φιδοκτόνο. Sound κάτσε καλά να πούμε. Έχουμε και guest star, θα την ανακοινώσουμε όταν έρθει η ώρα, βέβαια. Οι 50 αποχρώσεις του Γκρις εδώ στο Δελφινάριο. Ναι. Κύριε Καπετάνιο, τι θα δούμε από εσάς. Και τη Μέρκελ θα κάνω και τον Βενζινά που περιμένει τη ζωή να έρθει να βάλει βενζίνη και το Βασιλόπουλο κάνω από το παραμύθι με τη Χιονάτη. Θα κάνω Ντάισεμπλουμ, αγόρι μου. Θα κάνω έναν αστυνομικό της γειτονιάς. Θα κάνω έναν Τούρκο που συμβαίνει σε ένα καφενείο. Διάφορα, είναι αυτό που είπαμε. Επιθεώρηση είναι πολλά νούμερα, πολλοί ρόλοι και όλοι μας μεταμορφωνόμαστε για να χαρίσουμε το γέλιο στον κόσμο. Πολύ επικαιρότητα και πάρα πολύ γέλιο. Είμαστε δηλαδή, κάνουμε τόσο καιρό πρόβες και γελάμε συνέχεια με τα κείμενα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να γελάς μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ανάγνωση, να συνεχίζουμε να γελάμε. Εύχομαι το ίδιο να συμβεί και με τον κόσμο. Να γελάσουν όλοι και να ευχαριστηθούν. Έχουν έρθει δύο παιδάκια έξω και θέλουν να βγεις να παίξετε. Να παίξουμε. Του λέω τώρα έχει πρόβα, δεν μπορεί. Ναι, έτσι. Τι δεν μπορώ τώρα να παίξω. Θα κάνω ένα γκέι, ναι. Θα κάνω ένα νάνο, δηλαδή αυτό που είμαι. Και είσαι ο καλός ηθοποιός. Τα έχετε μάθει τα λόγια καταρχήν. Όλα, απ' έξω κανένα κατωτά, λέω ένας του άλλου και προσπαθούμε να πούμε και τα δικά μας ώρες-ώρες. Φαντάζομαι γελάτε πολύ, έτσι. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Μόνο γέλιο προσφέρει στον κόσμο ο Μάρκος, αλλά και σε εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα κάνω τη Λαγκάρ. Μια τρομερή προσωπικότητα. Αλλά με ειδική μύτη που το έχουμε φτιάξει έτσι, η ίδια με Λαγκάρντε, με μαλλί ίδιο και το σολάριουμ που πάει και κάνει μόνο το κεφάλι. Γιατί η γυναίκα πραγματικά δεν ξέρει γιατί μόνο το κεφάλι τη μαυρίζει. Δηλαδή όλο το άλλο δεν ξέρω. Από εκεί πέρα πέστε. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να προτείνω είναι 2015 Δελφινάριο Μάρκος Εφερλής. Τίποτα άλλο. Γέλιο, γέλιο, γέλιο. Αυτό είναι το αμάξι με το οποίο θα μπαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη σκηνή, ναι. Και θα βρίσκει το Βενζινά Γιάννη Καπετάνιο, θα ζητάει να της αλλάξει το λάστιχο. Και θα γίνει μανούρα μετά. Μανούρα μεγάλη, ο σύζυγος δίπλα ο οποίος δεν μιλάει, κότα, ναι. Ζωή και κότα. Μάρκο, τι είναι αυτό εδώ? Αυτό όπως βλέπεις είναι ένα κρεβάτι στρογγυλό. Και βλέπουμε πάνω ένα πολύ ωραίο άντρα, τον Αντώνη Βλάση, το χορευτή μας, ο οποίος αναπαριστά την Ελλάδα, που τη θέλουν όλοι, όλες οι άλλες χώρες βάζουν χέρι στην Ελλάδα. Όλοι αυτό θέλουν να κάνουν. Γιατί η Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει για όλο τον κόσμο. Είναι σε νευραλγικό σημείο στο χάρτη και όλοι θέλουν να έχουν κάτι από αυτήν. Λοιπόν, όλοι θα είμαστε 4 Ιουλίου στην πρεμιέρα του Μάρκου Σεφερλή, 50 αποχρώσεις του Γκρις, εδώ, στο θέατρο Δελφινάριο. Σας περιμένω. Δελφινάριο!